PlayStation 1. Γιάννη, η έκπληξη είναι PlayStation 1. Το παιχνίδι κανονικά λέγεται Speed Freaks. Speed Freaks. Αλλά το βρήκαμε την ονομασία Speed Punks. Για να δω. Πρώτη φορά το. Όχι καιρό να δείξει. Τι είπα. Racing. Ναι. Σου είπα σε στυλ. Γιατί δεν αρχίζει είναι το θέμα. Ποιο δεν έβρισε. Κοίτα, live stream, κοίτα. Τι γίνεται αυτά εδώ πέρα, τι είναι αυτά, του διαβόλου αυτά. Γιατί δεν αρχίζει. Τι έγινε, κόλλησε. Έφαγε κόλλημα, ρε το CD, βγάλω και ξαναβάλω. Ποιο CD, αφού είναι εικονικό, ρε. Eject, έχει eject. Έχει eject. Έχει eject. Τι έχει πάθει. Έφυγε κόλλημα. Το μυαλό λέει το. Κίσμα. Ναι. Memory card CD. Όπω. Βασικά ξέρεις γιατί θέλω να το κάνουμε. Όχι να το κάνουμε. Στα σκάρια, παιδιά μου. Ναι, ναι, Silent Hill εδώ. Speed Punks λέει, αλλά. CD player, πατά στο CD player πάνω. Ναι, πατά εδώ στο Insert CD. Βάζει το Speed Punks. Δεν το παίρνει. Αργή ρε, είναι τεχνολογία παλιά, δεν θα χώρει. Είναι όπως όταν βάζω παιδιά, μα όχι είστε από εδώ πέρα. Σαν εμάς τους θα μεσέβεστε τη στάτους. Ποιοι είστε αυτοί. Έχουμε παίξει PlayStation 1, έχουμε προλάβει από την αρχή. Πρεμιέρα PlayStation 1. Πρεμιέρα κιόλας έχω προλάβει. Λέω, εγώ το έχω αγοράσει γιατί τότε τη δεδομένα τιμή είναι 96-97 150.000 δραχμές. Για εκείνη την εποχή αυτά τα λεφτά ήταν. Αντίστοιχα τώρα δηλαδή που είναι η κονσόλ σε 300 ευρώ. Ξεκινάνε καινούριε, να φανταστεί εκείνη την εποχή τόσο ήταν. Η αξία δηλαδή 150.000 δραχμές ίσω. Ναι. Εγώ θέλω να πατήσει τίποτα. Όχι, δεν πατάς. Δεν πατάς, αλλά. Γιατί. Δοκίμασε. Ναι, το έχω παίξει σου λέω. Εγώ το έχω παίξει γι' αυτό το θέλω. Το έκανα δοκιμαστικό απλά. Είσαι μήπως CD drive και όχι CD μας. Oh. Μα θέλω τέτοιο να βάλω. Μήπως θέλεις CD drive και όχι CD μας. Όχι. Έτσι τι είχα κάνει. Τώρα δεν ξέρω τι έχει πάθει. Δηλαδή ερχόμασταν εδώ. Βάζαμε το. Αυτό. Όπως θέλει το κύριο. Όχι ρε το κύριο, το κύριο το μπίνε. Γιατί μου το κάνει αυτό. Θες να δοκιμάσω το άλλο από κάτω, κάτσε. Άλλο το drive. Τι είναι το drive, δεν ήταν τόσο, δεν το έχω στο drive, δεν μπρέψει εικονικά το έχω. Γιατί δεν το, είναι παλιά, ξέρεις τι θυμήθηκε γιατί δεν το παίρνω. Παλιά που ήταν δεδομένα τα συνδίκτα τρίτα. Και αυτό σου λέω, πόσες φορές τύχαινε να το ανοίξεις, να το φυσάς, να το. Δηλαδή, να αρχίζει το φορτώνει. Ω! Το πήρε! Το πήρε! Παίρνει και αυτό, πρέπει να είναι πολύ γρατζουνισμένο το ήμα, παιδιά. Το ήμα. Παραλάκια σου λέω, είναι. Άλλο θα σου πω καλό. Speed Freaks είναι. Για όλους, Speed Freaks λέει. Για όλους ή Speed Freaks. Όχι, ρε τρελέ, το ξέρω, ρε τρελέ, το έχω παίξει. Το έχει παίξει. Θυμήθηκα τώρα με το παιδί, με. Το μωρό, το παιδάκι. Όχι, ρε, από αυτού που διαλέγει. Ναι, είναι ένα μωρό. Ένα μωρό από. Νομίζω ότι του έχει όλου αυτού του ξεκίνητου τώρα όμω. Δεν βάλαμε έτσι τίποτα. Απλά θέλω ας να τρέξει. Α μην βάλει εσύ τίποτα στο λίγο. Να δούμε το βιντεάκι του. Ναι, ρε, το ξέρω. Τι. Μεγαλώσει. Όχι στη μέση, ρε. Α, τώρα δεν πάει. Σα καλά, ναι, ναι, σα ξέρω. Το κάνει το έχω παίξει, ρε. Ναι, το έχει παίξει. Ωραία, θα ξέρω τώρα σήμερα. Θυμάσαι. Το φρικτέ. Εγώ δεν θυμάμαι τώρα. Εντάξει, το έχει παίξει. Το δοκίμασα, ρε. Αλλά το ξέρω πάρα πολύ. Δηλαδή, μετά το Crash Bandicoot και το πει αυτό. Μα ναι, και εγώ. Το Crash Bandicoot από τα πρώτα τη PlayStation. Θα χαλιώσει με τα Gear Solid το 1. Απλά αυτό το expected ήταν first sight, αλλά σκέφτομαι ότι θα ήμουν σε replay μετά από 20 χρόνια. 20 για να.
αυτό από τα πρώτα παιχνίδια. Πότε είχαν βγει, δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι, δεν το είδα καν. Τώρα πρέπει να το κάνω έκπληξη έτσι. Δεν ξέρω πώς το λέω, ένας εισιτήριος, ξέρω όλα. Δεν το είδα καν, δεν το έλεξα. Αλλά το θυμόμουν, το ψάχνα, έλεγα πώς είναι. Δεν το βγάλε σαν Speed Freaks, όποιος θέλει να το παίξει, δεν το βγάλε. Το βγάλε σαν Speed Punch. Είναι αυτά που είναι ασώματα, αντίοχια σώματα, είναι και αυτή είναι σώμα χωρίς λαιμό, χωρίς άκρη. Είναι μόνο τάκρα τον άκρο. Περί 2000... Όχι, γιατί μπορούσε να έχει το σώμα, το πια αυτός το σκέφτηκε. Βλέπεις που έχει σώμα χωρίς λαιμό, χωρίς πύχη στο χέρι, χωρίς... Πώς τα λένε. Δεν έχει γάμπα, δεν έχει τίποτα. Σπίτμαν θα το βρούμε σίγουρα. Speed Freaks λέμε το όνομα. Κολόμορα. Κολόμορα, θα κατσούμε τα κολόμορα. Μια φύση. Και λέει Speed Punks, αλλά είναι Speed Freaks. Εγώ το πέσα και λεγόταν Speed Freaks. Για 2000 από εκεί. Ό,τι φαίνεται λέει, 2000 on Entertainment. 2000, εντάξει. Είχα παίξει 56. Με σοκ του μπλε, ρε. Λειτουργούνε. Για χαρά. Τα analog. Πάμε τώρα με τις σύγκλες πρώτα να το δούμε. Δεν ξέρεις σύγκλη, να παίξεις σύγκλη. Τι σου δίνει αυτό, τον επιστήμονα, τι είναι αυτός. Διάβαστα λόγω πει. Όλοι το ίδιο με το λάθη, λες. Όχι, σου δείχνει, για ρίξα μου. Ας πούμε, δίπα δεσί. Α, σου δείχνει βάρος, speed acceleration. Λογικά το βάρος τι θα παίζει ρόλο. Έχουν δυνάμεις, παίρνουν κάτι τέτοιο. Όπως το χρησιμοποιείς με όπλα και τα λοιπά είναι από κουτάκι. 2-2-2. Μ' άρεσε. Επιστήμονα νομίζω έπαιρνα. Έχει πολύ καλό. Σε στροφές και αυτά θα είναι πολύ καλό. Αυτό να. Τον τρελό. 3-3-1. Όχι, αργό, το σπίτι είχε. 3. Δεν είχε κάνει. Για 2-2. Εγώ λέω ότι εγώ. Α, αυτός όμως έχει επιλέξει και γυστάλα. Εγώ λέω να δοκιμάσουμε το 2-2. Αυτό να είναι πιο μεγάλο. Είναι σταθερό, ρε. Είναι 2 από όλα. Θα δοκιμάσει, ρε. Απλά. Δεν στα πλήθρα για να σου πω κάτι. Το right 1. Βάλτε στο easy, έτσι γιατί. Θέλω να δοκιμάσω. Το. Μπορεί να δοκιμάσω όλε τι πίστε. Τέσσερις πίστες, Εδώ είναι τέσσερις, εντάξει, και δόνεις, δεν θυμάμαι, ειλικρινά. Απλά, αυτά τα δύο πλήκτρα, το R1 και το L1, τώρα είναι χειριστήριο Xbox. Θα το δούμε αυτό. Τώρα, σπινιάρι, σε στροφή, και τα οικολιά. Σαν το Crash Team Εδώ, κάπως το δόφιμες και δεν γκάζον. Δεν είναι απίστευτο. Δεν πήρες τίποτα. Εκεί γεμίζει μπάρα για να πατήσεις L2. Αφού αστεράκια για να σου δώσει turbo. Να που κάνει άλλη. Νίτρο σου. Ω, με το R2, με το L2, με κάτω που πέφτει, ό,τι πέφτεις κιόλας. Εδώ στρίψε γιατί δεν είναι στο καράβι. Σε έπρεπε να φυγάμε από τους τρόπους, καταλαβαίνω. Να σκουνιάρεις λίγο. Αυτό αφήνει η γλίτσα πίσω. Για πρώτη φορά που το παίζεις καλώς. Πήρα μου στην ευθεία να πάω να κουμπίσει. Το και τίποτα. Το turbo να δει στην ευθεία πάνω το turbo. Το turbo είναι το turbo και την πίτσα. Χωρίς να κλέψεις που λέει κλέψει το καράβι. Ω, αριστερά. Είσαι καλύτερο αυτό. Α, το R2 είναι το... Τελικές λίγες. Αυτά τα παιχνίδια δεν χρειάζεται ρε παιδί μου. Ας την πίσω. Ας την πίσω, να αφήνεις πίσω για να την πατήσουν. Να αφήνεις κάπου πίσω. Ωραία, παιδί μου. Είναι κάνει ένα γύρο κάτι. Το σπινιάρι μα λες να μην υπόλοιπο. Πώς θα το κράσει, θυμάσαι. Είναι κάπως έτσι. Δεν θυμάμαι. Δεν έχω δει τύψη να πει. Δεν πιστεύω για πολύ, είναι τρελή διαφορά. Θα τους έχεις, ναι.
Εντάξει, α, κρατά τα δώρα, βλέπει. Άμα είναι δύο ίδια. Το άλλο θα χαθεί τώρα, βλέπει. Στο φάνη, δεν ξέρω τι κρατά. Εντάξει. Άρα πάμε έτοιμοι για τούρνο με τούρνο. Είσαι έτοιμο για τούρνο με τούρνο, θα ξεκινήσει κάτι. Πιστεύω εκεί πάνω στο φάλι με λεπτά θα βρει κάπω σε. Δεν θα κρατάει. Πώ σου φαίνεται, βασικά πώ σου φαίνεται. Πε μα λίγο. Πώ καιρό θα παίξει. Όσο πέφτει, σε πέφτει. Εντάξει, μακριά. Αλλά άμα καθυστερήσει, έρχονται κοντά. Θα σε περάσει. Άντε ρε! Άντε κάνει reset. Όχι. Ψες. Έχασες. Έλα, ρε, ρε. Έχασες. Έχασες. Ήταν αυτό, ρε, ρε. Έχει, πάτησε. Όχι, ρε, ρε, ρε. Δεν μας είχαν ποτέ. Δεν την πήγε, ρε. Μην παίξεις τίποτα άλλο, εσύ. Θέλω να μου πούσεις πως από πρώτη φορά. Δεν την πάσα πάνω από χρόνια και πώς σου φαίνεται. Μέχρι να τη συνεγράφει το πρώτο. Να βγει, ρε. Να βγει, ρε. Και χειρισμός θα είναι λίγο παλιός. Εντάξει, εντάξει. Σε σχέση τώρα με τόσα χρόνια εμπειρία στο παιχνίδι, εντάξει. Πολύ απλοϊκό. Απλοϊκό, αλλά έχασες. Αλλά, εντάξει, περίμενε. Πριν πάμε. Από το βιντεάκι ήταν δεδομένο το πρώτο, έτσι, σαν έκπληξη. Intro, ένα πρόλογο. Πες πίνω στο λίγο, ναι, ένα πρόλογο. Speed freak. Δεν ξέρω αν θέλω να παίξω άλλα, είμαι να φέρω κάποιον. Θα ξεκλειδώσεις λίγο να σου δω να παίξεις λίγο τα τούρνα με τα λίγο, αλλά θέλω να μου πεις ειλικρινά εσύ τώρα. Ας το πω, αμυδρά το τώρα που το έπαιξες έτσι την πρώτη φορά, θα έλεγες αξίζει κάποιος να δοκιμηθεί και να παίξει. Και ένας που είναι που δεν έχει δοκιμάσει, ας πούμε, να παίξει από το παιχνίδι συγκεκριμένο, τι θα του λέγεις? Αυτοί που ξέρουν που είναι από παλιά gamers από τις πρώτες κονσόλες. Ναι. Έχουν πατήσει και την Nintendo 64, ακόμα και παλιές πλέξεις στον άλλο. Κάτι Atari. Ωχ, ωχ. Να ανοίγεις την κασέτα του Φυσάσου. Dreamcaster. Dreamcaster. Έπαιζα. Και τότε ήταν πολύ τα γραφικά και άλλο και τα λέω. Εγώ έπαιζα ένα με ξύλο στο Dreamcaster. Ξέρεις τι ιδέες μου δίνεις, να βρω emulator, να παίξω και το Dragon, Double Dragon και αυτά. Κατεμιστικά. Το Starica. Όχι, ναι, νομίζω παίζει μόνο το Ρώσο. Ναι. Dreamcaster, το θυμάσαι? Και αυτή η ωραία κονσόλα. Το πρώτο, πάντως η πρώτη ήταν ένα Atari. Είχα ένα Atari, θυμάμαι. Βασικά, όχι, το πρώτο παιχνίδι, ας πούμε. Ήταν από την πανήγυρη. Το πρώτο ήταν το παιχνίδι, το Tetris. Δεν υπήρχε ένα ακόμα εκεί. Εκεί παίζει το Tetris, από την πανήγυρη, παπλαστικά με δύο κουμπάκια και. Το παιχνίδι της τουαλέτας. Παιχνίδι της τουαλέτας. Τώρα όμως βλέπεις, παίχνει το. Θες να παίξεις άλλη μια πίστα. Πριν πάμε για τούρνο, να παίξεις άλλη μια για να μιλήσουμε λίγο. Ως το διάλογο. Πάμε καλά. Ξέρεις τι ήθελα να σου πω. Τώρα έγραφε και αυτό ήχο μου, να έγραφε και αυτό να κάνει double. Ήθελα να σου πω. Να πάρω να δοκιμάσω μια φάση από το κορυφή της γυναίκης. Πάρε το μικρό γιατί είναι πολύ κρυκόδο. Βάφη είναι χειρή κρυκόδο. Κρυκόδο. Ω, δύο. Δοκιμάσα κάτι που να μην είναι μπάλα. Το τρελό. Τρία. Ο Χόντορ. Κουβαλάει στην πλάτη το. Λογικά για τις στροφές θα θυμάμαι καλά έτσι το λέγανε για τις στροφές. Το acceleration είναι οι στροφές. Το acceleration είναι επιτάξει. Έχει και μια σχέση. Το weight είναι έτσι ήταν σαν παλιά τα παιχνίδια. Για θυμάμαι και Gran Turismo έτσι και τα λέγανε έτσι. Gran Turismo. Πώς θα στρίβει. Gran Turismo. Είμαι πολύ fan. Άλλο να σου πω, είχα παίξει. Εδώ είναι εντάξει το κινητό, α πούμε. Τώρα παίζουμε ένα κινητά. Στη τουαλέτα. Έχει να πάρουμε ένα κινητό. Στην κάρτα του κινητού. Πάρτε. Αλλά δοκίμασα ένα κινητό και μια κάρτα. Δεν είναι δοκίμασα μια άλλη, να τη δούμε. Πάμε. Ρέι. Να πάρουμε τη ζούγκλα. Ξέρεις τι είχα παίξει. Μετά από αυτά είχα παίξει. Πώς λεγόταν αυτό, με το πιστόλι και τις πάπιες και κάπου. Α, και εκείνο στο Nintendo 64 ήταν. Είναι και στο PlayStation. Όχι στο PlayStation, στο Nintendo 64. Όχι PlayStation, δεν ήταν PlayStation. Αυτό το πω πήρε που σου 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 σου
κόλλησε και τώρα το έχεις πετύχει κάτι. Ποιος είναι το παιδί? Δεν σε έπιασε, δεν σε έπιασε. Α, όλοι, δεν είναι. Ή το γράφημα του παιδί έκανε πολύ πίσω. Βρήκα ένα παρόμοιο ψυχητικά μια μέρα. Το είναι σε τελευταίο. Θα δείξει. Μάλιστα. Εγώ δεν θέλω να το παίξω αυτό. Θα πάρω και δεύτερη τη διχειριστή μας και το παίξουμε καμιά φορά μου. Ένα συναντίο μου. Έχει μου διπλέει. Μακάρι να... Θέλω να βγει τέτοιο. Φαντάσου το Crash Bandicoot. Ή αυτό. Το Crash τώρα ξαναβγεί στο PlayStation 4. Το Remaster εκδόση. Το Trilogy όμως. Το Remaster εκδόση. Νομίζω κάπου είδε ότι καθυστερεί, θα καθυστερήσει κι άλλο. Δεν ξέρω. Δεν ασχολούμαι αυτό. Όχι, είπα. Αλλά. Δεν θα θέλει να έχει ένα τέτοιο παιχνίδι να παίζει online. Έτσι. Μικρή πιστούλα για να παίζει online, παιδί να μην παίζει. Επειδή δεν έχουν βγει τα Smite, τα τέτοια που είναι. Ξυλίγει 5x5, 20 λεπτά, 15 λεπτά. Αλλά αρένα με ραλάκι. Ή το Overworld, στα shooter, τα καινούργια. Την Blizzard, είναι μεγάλα, είναι μεγάλα. Θα σου πω και, έτσι παίζεις το, έτσι βλέπεις. Την πλώ, έτσι παίζεις. Split, ήταν, δεν ξέρεις, τώρα έπαμε κάτι. Και θυμάμαι, έπαιζες κουκτή ανάμεσα, να μην βλέπω άλλους στον αγκάδο. Σε κάτι shooter, εγώ το έβαζα. Τον έβαζες να είναι κουκτή να βγάλω να κοιτάει. Ναι, δεν το έχεις κάνει. Όμως ο αδερφό μου παίζαμε έτσι. Τον έβαζα να κοιτάει κάτω και από πάνω μέσα από πέρα τον έχω να μην είναι στην κουβέρνα από μέσα. Κάτι φοβικό και κάτι άλλο. Ωραία, πώς το
φορά και τη σηκώνει λίγο στις ρόδες στο πλάι της κάτι. Βρήκα ένα, λέγεται Run Like Hell στο κινητό. Είναι η πίστα 2D. Έχει εμπόδιο και τα λοιπά. Παίρνεις δυνάμεις και πατάς και τους τυπάς και παίζεται 5 σε πραγματικό χρόνο. Τρέχετε με τα πόδια, λέγεις μου κάτι σου, τρέχετε με τα πόδια. Νομίζω λίγο την Ελλάδα, το Run Like Hell. Και στο δρόμο μαζέψεις κουτάκια γιατί αυτό και έχει εμπόδιο. Κάπως κοντά έχεις το εμπόδιο σε πρέπει να οδό, ας πούμε, καταλαβαίνεις. Και ήταν εντάξει, ήταν σε φαστό, παίξα λίγο, το δοκίμασα. Λοιπόν, αυτή ήταν η έκπληξή μου για σένα. Δεν ξέρω τώρα αν έχεις καμιά άλλη ιδέα να δοκιμάσουμε κάτι άλλο αυτές τις μέρες ή είναι τώρα που θα είσαι εδώ πριν μας φύγεις. Μ' αρέσει. Βλέπεις, έχω πιο πολύ. Μ' αρέσει πιο πολύ να έχω κάποιον δίπλα μου να μιλάω. Να παίζει άλλος και εγώ να μιλάω. Ναι, εντάξει. Ναι. Πιο πολύ αυτό. Αυτό είναι το speed του punks, freaks, δεν ξέρω εγώ τι. Νομίζω ξεκλειδώνεις και το σκύλο που δείχνει. Νομίζω το ξεκλειδώνεις και το σκύλο. Ναι, λογικά μπορεί να έχει παραπάνω πίστες. Ναι, δεν το θυμάμαι. Πάντως, από ό,τι κοίταξα, από την Μαυρελίθια, κοίταξα για κωδικούς εδώ. Τσίτερ. Τσίτερ, ναι. Τα τσίτερ δεν μπαίνουν όπως μπαίνουν μαλλιά πάνω κάτω θα ξέρεις να ξεκινήσεις. Σου λέει πρέπει να κάνεις αυτό στην πίστη και ξεκινήσεις, να πρέπει να το παίξεις. Σου λέει πρέπει να περάσεις από το στενό για να ξεκινήσεις. Δεν το μάθεις και τώρα. Και τελικά μου πάω. Με τη γωνία τη κλίση μας, κλίση σου γιατί μόνο δύο. Κλίση σου δεν έχει τύρες. Το έχει, το έχει, έπαιζες και τη γωνία. Ναι, είχες. Το χαρακτηριστικό μου είχε αυτό. Στην επόμενη βίντεο που θα παίξα. Από το Racing με το Mario. Αλλά και ήταν στο Nintendo, δεν ήταν μόνο αυτό. Ένα που φέραν τώρα και πώς έτυχε, είχε βγει πέσει στο ένα, πώς είχε βγει. Το είχε ένας ξάδερφός μου και πέσε με το δεν ξέρω. Κάτι μου πέσε, δεν ξέρω. Είχε δώρο το Nintendo, είπε ένα μήνα μέσα από το ένα μήνα μέσα. Μια πίστα. Μια πίστα. Επίσης, επειδή είσαι εδώ, θα ψάξω παίξει μια πίστα να μου πεις και στην εμπειρία σου. Θα το ψάξω να το βρω μετά. Μου το είχαν φέρει απλά το πρώτο παιχνίδι που είχα παίξει στο PlayStation 1-2. Και μετά εκεί πορώθηκα το γέννητα και το γέννητα 3. Πορώθηκα με το μιλί. Είχα ξεκλειώσει όλους τους κομμάτους. Αυτά ανάπηρο. Μετά χάρασα τα 3 και την πάτη μου το 6. Είσαι στο 3-3. Το 3 ήταν κορυφαίο γιατί ήταν τα χρόνια που το έπαιξε έτσι. Αυτό, πολύ κράτησα το 3. Α, και ναι, ναι, νομίζω και είναι για ξεκλειδόνηση από το δείχνω. Δεν μπορώ να θυμηθώ, δεν είναι λιγνάγορα. Αλλά άμα έχει γενιά, θέλω να μάθω, ψάξω, δεν είναι να ψάξω να βρω. Πώς πρέπει να μέχρι για να ξεκινώ να μάθω σκύλο. Σκύλο θυμάμαι είχε. Κοίταμε και δυο, κολλήσαμε και οι δυο στο... τέλος πάντων. Σου λέω ειλικρινά ήθελα τόσο να το μάθω. Στεναχωριέμαι, πώς στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Τόσο πράγματα να σου πω να αναλύσω, να ζήσω και να το έξω και για μέσα και... Μην γελά, εντάξει μετά. Ήθελα και λίγο ψυχανάλυση να κάνουμε, ωραία, ήθελα και λίγο. Αλλά... Όχι, δεν έχω δει πώς τα κάνει, όχι, δεν θέλω να ζητήσω από κανένα. Όποιος ήδη γράφει τη γνώμη του από κάτω, είτε κτεί, είτε βρίσκει, είτε δεν βρίσκει. Δεν θα ζητήσω. Δηλαδή και το κοινό που έχω, 4 άτομα, τι να βρίσκουμε, δεν και που βλέπουμε. αυτό, ήθελα να ξέρω γιατί ξεκίνησα να το κανάλι βασικά, γιατί θέλω να υπάρχει μια σχολή με κάποιους άλλους μαλλούς. Το έχουν βλέπεις οι YouTubers. Όπως και είπα σε προηγούμενα βίντεο, όχι. Όχι, ναι, ξέχασα που είπες. Εγώ παρακολουθώ έναν, καμιά φορά παρακολουθώ και λίγο δίπλα, ας πούμε, κάτι άλλο. Unboxing specialist. Για να μαθαίνω τεχνολογικά, έτσι. Καμιά φορά και εγώ δεν βλέπω. Ένας είναι. Οκ.
κύριος Σωτήρης? Ο Σάκης. Ποιος, Unboxaholics είναι ο Σάκης. Unboxaholics είναι Special. Α, εσύ Specialist δεν μπερδεύτηκα. Τον Κινεζάκια, τον Κάτερ. Εντάξει, δεν ξέρει κανένα και τους δύο τίποτα και τους ξέρουμε και τους δύο. Δεν τους ξέρω, δηλαδή δεν τους παρακολουθώ, αλλά καμιά φορά έτσι τους δείχνει στο πλάι. Πιο πολύ για μουσική. Πολύ γρήγορα τα λέει ο δικός. Ποιος? Ποιος δικός μου? Ο Special Unboxaholics. Γιατί δικός μου? Πολύ γρήγορα. Δεν το ξέρω, αλλά αγόρασα από αυτό με διάφορα πράγματα. Με έκανε και αγόρασα από την Κίνα πάρα πολλά πράγματα και μ' άρεσε. Κάτε καρναβάλια όλοι οι Grand Adlers και εμείς εδώ μέσα και κάνουμε φτιάκια. Θα βγούμε κι εμείς τώρα. Είναι η ώρα, είναι η ώρα της εξόδου, παιδιά. Είναι η ώρα της εξόδου, οπότε... Εμείς θα τα σηκώσουμε τα βίντεο, δεν ξέρω πότε. Αλλά... Σήμερα τερμάτισες δύο πίστες Ηρακλή. Και τη μία την έπαιξες πόσες φορές για να ξανακάνει και μου έκανες και το χατήρι εδώ. Οπότε, κλείνω το βίντεο εδώ, ευχαριστώ και εσένα και όλους όσους θα το δουν μέχρι τα 20 κάτι λεπτά, δεν ξέρω πώς θα πάει. Αυτά. Γεια σας, παιδες. Είχε πλανή, κάνει σεξ. Ακούγεται. Λοιπόν, γεια σας.